Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μετατοπίζουμε χρονικά ήχους στο Audacity. Ανοίγουμε το project μας, όπου έχουμε κάνει εισαγωγή όλους τους ήχους. Θα ασχοληθούμε με το ξεκίνημα της ιστορίας, όπου μετά τον ήχο από το άνοιγμα της μηχανής πρέπει να ακολουθήσει ο ήχος από το χτύπημα του χεριού στο τζάμι του παραθύρου. Ο πρώτος ήχος βρίσκεται στο κανάλι Sound Ambient και ο άλλος βρίσκεται στο κανάλι Sound Effects 1. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε solo τα δύο αυτά κανάλια προκειμένου να μην ακούμε τους υπόλοιπους ήχους. Πατάμε solo στο κανάλι Sound Ambient και μετά πατάμε στο κανάλι Sound Effect το κουμπί σιγή που είναι ήδη πατημένο ώστε να μην είναι σε σιγή το κανάλι αυτό και να ακούγεται μαζί με το προηγούμενο. Ας ακούσουμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές ότι το χτύπημα πρέπει να ξεκινήσει με μια χρονική καθυστέρηση περίπου 3 δευτερολέπτων. Ένας τρόπος λοιπόν για να γίνει η χρονική μετατόπιση είναι, αφού βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλέξει το εργαλείο επιλογής, Selection Tool, να επιλέξουμε τον ήχο κάνοντας διπλό κλικ και από το μενού επεξεργασία να κάνουμε αποκοπή. Στη συνέχεια τοποθετούμε τον κέρσορα στο σημείο περίπου στα 3 δευτερόλεπτα και από το μενού επεξεργασία κάνουμε επικόλυση. Ας ακούσουμε το αποτέλεσμα. Μια πιο απλή και ασφαλής επιλογή για να κάνουμε το παραπάνω είναι να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο χρονικής μετατόπισης, Time Shift Tool. Πατάμε αναίρεση ώστε να γυρίσει το project στην αρχική κατάσταση. Επιλέγουμε το εργαλείο χρονικής μετατόπισης και βρίσκουμε στο κανάλι Sound Effects 1 τον ήχο που θέλουμε να μετακινήσουμε χρονικά. Κάνουμε κλικ πάνω στον ήχο και τον μετατοπίζουμε χρονικά σέρνοντάς τον στο σημείο που επιθυμούμε, δηλαδή περίπου στα 3 δευτερόλεπτα. Για να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαδικασίες που δείξαμε, ανοίγουμε το αρχείο Audacity όπου έχουμε κάνει τις χρονικές μετατοπίσεις. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μετακινήσουμε λίγο νωρίτερα τον ήχο από το χτύπημα στο τζάμι. Αν κάνουμε αποκοπή, βλέπουμε ότι μετακινείται χρονικά και ο άλλος ήχος που βρίσκεται στο ίδιο κανάλι. Αυτό θα δημιουργήσει θέμα, καθώς θα αλλάξει η ροή της ιστορίας. Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο χρονικής μετατόπισης, μεταφέρουμε στο νέο σημείο τον ήχο που μας ενδιαφέρει και βλέπουμε ότι οι υπόλοιποι ήχοι παραμένουν στη θέση τους.